Υπουργό Οικονομικών, τον κύριο Χρήστο Σταϊκούρα, που είναι με τη βοήθεια του διαδικτύου κοντά μας. Κύριε Σταϊκούρα, πήραμε μια γεύση από τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κατά την ομιλία του εδώ στη ΔΕΘ. Περιμένουμε μια μεγαλύτερη εξειδίκευση από εσάς και κυρίως θέματα που αφορούν τον επαγγελματία. Ο λόγος εσάς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για την πολύ ευγενική πρόσκληση να παραστώ και να κάνω μια εισήγηση. Να την βάλω σε 10 λεπτά, με παρακολουθεί ο χρόνος. Ναι, ναι, κύριε Υπουργέ. Ωραία, θα προσπαθήσω συνεπώς να είμαι συμπληρωματικός με τις τοποθετήσεις που εκτιμώ ότι θα κάνει ο αγαπητός συνάδελφος, ο Κυριάκος Πιερακάκης, και θα αφορούν την ψηφιακή πολιτική της κυβέρνησης, και με τον Θόδωρο Σκυλακάκη, που θα μιλήσει περισσότερο, εκτιμώ, για το πρόγραμμα Ελλάδα 2.0. Άρα, εγώ θέλω να επικεντρωθώ στο τελευταίο ερώτημα που μου θέσατε. Πώς θα είναι η οικονομία μετά την πανδημία, ποιες είναι οι εκτιμήσεις μας και τι κάνουμε για εσάς, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που είπατε, κύριε Ζωρυπίδη. Θα δούμε καταρχήν σε ποια κατάσταση είμαστε. Και πέρα από τις εκτιμήσεις, πέρα από μελέτες που ακούω πολλές φορές να βλέπουν το φως δημοσιότητας, υπάρχουν επίσημα στοιχεία. Και τα επίσημα στοιχεία συγκλίνουν στη διαπίστωση ότι η χώρα τα καταφέρνει καλύτερα από τις εκτιμήσεις που είχαμε πολύ εξημών. Η χώρα σημειώνει ισχυρούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, οι επενδύσεις πολλαπλασιάζονται, οι εξαγωγές ενισχύονται, η ανεργία συρρυκνώνεται, η βιομηχανική παραγωγή συνεχίζει να κινείται σταθερά υψηλά για 7 μήνες, επιχειρήσεις εκκινούν επιχειρηματική δραστηριότητα, τα στοιχεία του ΓΕΜΗ είναι διαθέσιμα σε όλους, η μεταποίηση ενισχύεται, μόλις βγήκαν από την Ελστάτ καινούργια στοιχεία και για το μήνα Ιούνιο για την οικονομική δραστηριότητα, αυτή συνεχίζει να αυξάνεται εντυπωσιακά, το οικονομικό κλίμα κινείται σε προ-πανδημίας επίπεδα, οι καταθέσεις συνεχίζουν να αυξάνονται, οι ηλεκτρονικές συναλλαγές ενισχύονται, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια μειώνονται, το κόστος δανεισμού της χώρας, αγοράς χρήματος κεφαλαίου είναι εξαιρετικά χαμηλό, ιστορικά χαμηλό, η χώρα αναβαθμίζεται και η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας βελτιώνεται. Αυτά νομίζω είναι στοιχεία τα οποία δεν είναι για θριαμβολογίες, αλλά είναι στοιχεία που αποτυπώνουν μια ικανοποιητική πορεία της ελληνικής οικονομίας. Πού συγκλίνουν τα στοιχεία? Ότι η εκτίμηση της ελληνικής πολιτείας, της ελληνικής κυβέρνησης πλέον, είναι για αριθμό οικονομικής μεγέθυνσης 5,9% το 2021. Δηλαδή, ουσιαστικά θα καλύψετε τα 2/3 του χαμένου εδάφους του 2020. Και ίσως αυτή η εκτίμηση αποδειχθεί τελικά αρκετά συντηρητική. Θα δούμε όμως την επικαιροποίηση των στοιχείων όσο περνάει το διάστημα. Ταυτόχρονα, το διαθέσιμο εισόδημα των οικοκυριών, πάλι με τα στοιχεία της Ελστάτ, είναι σημαντικά ενισχυμένο φέτος σε σχέση με πέρσι. Πόσο? Με βάση τα στοιχεία του πρώτου τριμήνου, κατά 5,1%. Άρα, αυτή είναι η εικόνα της οικονομίας σήμερα. Σωστά όμως, θα μου πείτε ότι εμείς ως επιχειρηματίες θέλουμε να κάνουμε έναν προγραμματισμό. Άρα, τι σχεδιάζετε την επόμενη διετία και ποιοι είναι οι στόχοι που θέλετε εσείς ως κυβέρνηση, έτσι ώστε να συμβαδίσουμε, να εναρμονιστούμε και να κάνουμε τους σχεδιασμούς μας. Και η ελληνική κυβέρνηση, το οικονομικό επιτελείο, έχει θέσει 6 συγκεκριμένους στόχους. Απολύτως ρεαλιστικούς, απολύτως εφικτούς. Εξηγούμε. Η χώρα να επιτυγχάνει από φέτος υψηλούς διατηρήσιμους ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης. Άρα να αυξάνει σημαντικά τον πλούτο της χώρας και να τον διανέμει δίκαια. Αυτός ο στόχος φαίνεται να επιτυγχάνει. Και οι πρώτες εκτιμήσεις του Υπουργείου Οικονομικών είναι ότι οι ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης θα παραμείνουν υψηλοί για τα αρκετά επόμενα χρόνια. Δεύτερος στόχος είναι να βελτιώσουμε την ποιότητα του πλούτου. Γιατί δεν μπορεί η χώρα να εδράζεται το ΑΕΠ της μόνο στην κατανάλωση. Και φαίνεται, κυρίως από τα στοιχεία του 2021, ότι ενισχύονται οι επενδύσεις και οι εξαγωγές πολύ περισσότερο από την κατανάλωση. Άρα αποκτά η μεγέθυνση, η ανάπτυξη, στοιχεία διατηρησιμότητας. Ο τρίτος στόχος είναι η χώρα να βγει από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας το 2022. Και οδεύουμε προς αυτό το στόχο. Τέταρτος στόχος, απολύτως εφικτός με βάση τα στοιχεία που δημοσιοποιήθηκαν την προηγούμενη εβδομάδα, είναι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στα χαρτοφυλάκια των τραπεζών να πέσουν σε μονοψήφιο ποσοστό το 2022. Ξέρω ότι θα μου πείτε. Το
Το ότι φεύγει ένα δάνειο από την τράπεζα δεν σημαίνει ότι μειώνεται το ιδιωτικό χρέος. Σωστό. Αλλά βελτιώνεται το χαρτοφυλάκιο των τραπεζών για να μπορέσει να υπάρξει πιστωτική επέκταση, πιο ισχυρή πιστωτική επέκταση το επόμενο χρονικό διάστημα. Πέμπτος στόχος είναι η επίτευξη πρωτογενών πλεονασμάτων, ρεαλιστικών όμως πρωτογενών πλεονασμάτων, από το 2023 μετά. Και τέλος, ο έκτος στόχος είναι η επίτευξη επενδυτικής βαθμίδας το 2023. Άρα βλέπετε ότι η ελληνική πολιτεία, το οικονομικό επιτελείο, θέτει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την επίτευξη συγκεκριμένων στόχων. Κάτι που δεν ήταν συνηθισμένο στο παρελθόν. Ερώτημα. Καλά οι στόχοι, αλλά πώς θα πετύχετε τους στόχους? Απάντηση. Με συγκεκριμένες πολιτικές, τμήμα των οποίων ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός στη Θεσσαλονίκη και οι οποίοι εδράζονται σε 7 συγκεκριμένες προτεραιότητες, τις οποίες είχα την ευκαιρία και σήμερα σε συνέντευξη τύπου να ξεδιπλώσω στους Έλληνες συμπατριώτες μας. Η πρώτη προτεραιότητα είναι όσο η οικονομία επανέρχεται στην κανονικότητα, η πολιτεία να συνεχίζει να σας βοηθάει. Να συνεχίζει να στηρίζει αυτούς όμως που αποδεδειγμένα πλήττονται. Έτσι, κοντά στα μέτρα ύψους 4 δισεκατομμυρίων ευρώ για το δεύτερο εξάμηνο του έτους, και ενώ η οικονομία είναι ανοιχτή, το τονίζω, έρχεται η πολιτεία από τις ανακοινώσεις του Σαββάτου να προσθέσει 1,1 δισεκατομμύριο ευρώ νέα μέτρα για το 2021. Κοντά δηλαδή στο πρόγραμμα Γέφυρα, το οποίο τρέχει και θα τρέχει τους επόμενους μήνες, κοντά στην επιδότηση τμήματος των παγίων δαπανών, που ξεκίνησε η υλοποίησή του από τον Ιούλιο, κοντά στην υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων του ΕΣΠΑ για την εστίαση, για τον τουρισμό, για τα γυμναστήρια, για τους παιδότοπους, έρχονται να προσθεθούν νέα μέτρα, όπως είναι η επέκταση του προγράμματος συνεργασία, η επέκταση του προγράμματος επιδότησης δανείων για τα νοικοκυριά, 75.000 νοικοκυριά, για άλλους 3 μήνες μέχρι το τέλος του έτους, όπως είναι η επέκταση του προγράμματος επιδότησης 100.000 νέων θέσεων εργασίας, παρένθεση, έχετε ήδη αξιοποιήσει 80.000 θέσεις από αυτές, κλείνει παρένθεση, προσθέτοντας άλλες 50.000, η μείωση του ποσοστού επιστροφής όλων των επιστρεπτών προκαταβολών. Και ζω, επειδή όταν σχετικά πρόσφατα είχα έρθει στη Θεσσαλονίκη και είχα την τύχη και την τιμή να συναντηθώ και με τον Απόστολο και με τον Κωνσταντίνο και κάναμε μια σύσκεψη στους χώρους του κ. Τζικώστα, μου είχατε πει: κάντε ό,τι μπορείτε για να βοηθήσετε ακόμα περισσότερο στην επιστρεπτέα προκαταβολή. Και πλέον, εκεί που θα πλήρωναν όλες οι επιχειρήσεις το 50%, πλέον το 28% θα επιστρέψει το 1 τέταρτο, το 39% το 1 τρίτο και μόλις το 33% το 50%. Και αυτό με βάση τη μείωση τζίρου. Προσθέτω την επέκταση της επιδότησης των κενών θέσεων στον πολιτισμό, την αποζημίωση ειδικού σκοπού για καλλιτέχνες, για ξεναγούς, τη χορήγηση στεγαστικού επιδόματος στους σπουδαστές του ΟΝΙΕΚ, αλλά και το πρώτο ένσημο. Μια συγκεκριμένη, εμβληματική πρωτοβουλία για το 2022, προκειμένου να βοηθήσουμε νέους από 18-29 ετών, που δεν έχουν προηγούμενη εργασιακή εμπειρία, να προσληφθούν εντός του έτους, λαμβάνοντας προπληρωμένο χρόνο εργασίας. Πόσο? 1.200 ευρώ συνολικά, για τους πρώτους 6 μήνες πλήρους απασχόλησης. Τα μισά εργαζόμενος κινητοεύεσης εργασίας, τα μισά εργοδότης επιδότηση μισθολογικού κόστους. Και η εργασία μερικής απασχόλησης, που αντιστοιχεί στο 50% της πλήρους, θα δίνεται το ίμιση του ποσού. Επίσης, δεν σας αφορά τόσο άμεσα, αλλά αφορά την κοινωνία, διπλασιάζει το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα για το μήνα Δεκέμβριο και αυξάνεται το ποσό ενίσχυσης για το επίδομα θέρμανσης κατά 20%. Ενώ επιδοτείται τουλάχιστον για το τέταρτο τρίμηνο του 2021 ή κάποια όποια αύξηση του ρεύματος. Άρα, συμπέρασμα. Ενώ η οικονομία λειτουργεί, ενώ η οικονομία έχει ικανοποιητικές επιδόσεις, όπως απέδειξα με στοιχεία, η πολιτεία δεν αποσύρθηκε πλήρως. Αποσύρεται σταδιακά, διατηρώντας δίκτυο προστασίας πάνω από εσάς. Και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε. Συνολικά μέτρα του 21, πλέον 16,6 δισεκατομμύρια ευρώ. Δεύτερη ενότητα. Όσες φορές ερχόμουν και στη Θεσσαλονίκη και σας άκουγα, αγαπητέ Πρόεδρε, κύριε Ζωηπίδη, τι μου λέγατε?
μειώστε φόρους. Νομίζω ότι μπορώ να σας κοιτάξω, όχι εγώ, η ελληνική κυβέρνηση στα μάτια και να σας πω ότι πολλές από τις προεκλογικές δεσμεύσεις τις υλοποιήσαμε και τις υλοποιούμε στο πεδίο της φορολογικής πολιτικής. Μειώσαμε τον ένφια μόνιμα κατά 22%. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου μόνιμα για τα φυσικά πρόσωπα από το 100 στο 55. Μειώσαμε την προκαταβολή φόρου μόνιμα στα νομικά πρόσωπα από το 100 στο 80. Μειώσαμε τη φορολόγηση των επιχειρήσεων μόνιμα στο 24% και την επόμενη χρονιά στο 22%. Υπενθυμίζω ότι την είχαμε παραλάβει στο 28%. Από 28 σε 22 σε λιγότερο από 3 χρόνια. Μειώσαμε τις ασφαλιστικές φορές κατά 1-3 ποσοστιαίες μονάδες και καθιερώσαμε χαμηλούς φορολογικούς συντελεστές ενδεικτικά στα αγροτικά σχήματα. Αφήνω στην άκρη τα φορολογικά κίνητα. Σε αυτό συνεπώς το συνεκτικό πακέτο μόνιμων μειώσεων φόρων, άρα για να κάνετε τα κουμάντα σας, προφανώς αυτά ισχύουν και το 22, το λέει η ίδια η λέξη, ήρθε ο Πρωθυπουργός να προσθέσει νέες παρεμβάσεις, νέες σημαντικές παρεμβάσεις άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ φορολογικά το 2022. Απαλλαγή ειδικής φοράς αλληλεγγύης και το 2022 για τα εισοδήματα από τον ιδιωτικό τομέα. Επέκταση της μείωσης των ασφαλιστικών εισφορών κατά 3 ποσοστιαίες μονάδες και το 2022. Για τη φορολόγησή σας, το είπαμε, στο 22%. Επέκταση εφαρμογής μειωμένων συντελεστών ΦΠΑ μέχρι τον Ιούνιο για μεταφορές, καφέ, κινηματογράφους, τουριστικό πακέτο, κύριε Ζωρτίδη, μείωση συντελεστών ΦΠΑ στα γυμναστήρια και στις σχολές χορού. Θέλω να σας πω ότι πήρα ένα μήνυμα σήμερα από την Ένωση των Γυμναστηρίων και μου είπαν ότι αυτή η κυβέρνηση ακούει και η αλήθεια είναι ότι ακούμε και προσπαθούμε να κάνουμε το βέλτιστο. Πολλές φορές δεν συμφωνούμε, αλλά ακούμε. Επέκταση αναστολής πληρωμής τέλους συνδρομητής τηλεόρασης. Κατάργηση του φόρου γονικών παροχών δωρεών για συγγενείς πρώτου βαθμού που αφορά αξίες 800.000 ευρώ. Μείωση τελών συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας. Μείωση ΦΠΑ στον πρωτογενή τομέα ζωοτροφές. Και μελλοντικά ένφια, μειωμένος ένφια για τα περισσότερα νοικοκυριά όταν ολοκληρωθεί η άσκηση που θα γίνει μέχρι τον Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2021. Συμπεράσμα. Στο φορολογικό πεδίο κάναμε πολλά και συνεχίζουμε να κάνουμε. Και θα αξιοποιούμε εν πολύ στο δημοσιονομικό χώρο που θα προκύπτει στο μέλλον και εύχομαι να προκύπτει για ακόμα μεγαλύτερες μειώσεις φόρων και ασφαλιστών εισφόρων. Τρίτη προτεραιότητα. Για να τα κάνουμε όλα αυτά, πρέπει να έχουμε ένα γεμάτο ταμείο. Και η χώρα σήμερα έχει ταμιακά διαθέσιμα που υπερβαίνουν τα 40 δισεκατομμύρια ευρώ. Και αυτό έχει γίνει με αντίστοιχες εκδόσεις χρέους ισοϋψής των ταμιακών διαθεσίμων που σας λέω σήμερα. Για να μην ακούω ορισμένους να υποστηρίζουν ότι αυτά οφείλονται στα ταμιακά διαθέσιμα προηγούμενων κυβερνήσεων. Διότι πολύ απλά, όταν έχεις πάρει μέτρα 42,7 δισεκατομμυρίων ευρώ και έχεις ταμείο 40 δις, αυτό πολύ απλά λέει ότι έχεις βγει στις αγορές για πάνω από 40 δις. Άρα στηρίξαμε την κοινωνία, στηρίξαμε νοικοκυριά και επιχειρήσεις, αυτούς που πλήττονται, με βάση την σωστή εκδοτική στρατηγική που έχουμε ακολουθήσει μέχρι σήμερα. Και θα συνεχίσουμε να την ακολουθούμε. Τέταρτη προτεραιότητα, βασικό σημείο για εσάς, εδώ μπορούμε να κάνουμε περισσότερα, πρέπει να κάνουμε περισσότερα, είναι η ρευστότητα. Και βασικός πυλώνας στην Ελλάδα, είμαστε μια bank-based χώρα, είναι το τραπεζικό σύστημα να βοηθήσει περισσότερο. Υπάρχει πιστωτική επέκταση, χορηγούνται δάνεια κυρίως μέσω ΤΕΠΗ και εγκυρωτικού μηχανισμού, κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα. Και εκτιμώ ότι το επόμενο χρονικό διάστημα, με δεδομένο ότι έχει ενισχυθεί πολύ το παθητικό των τραπεζών, ενισχύονται οι καταθέσεις και οι τράπεζες δανείζονται κεφάλαια με πολύ χαμηλό κόστος και μειώνεται το όγκος των κόκκινων δανείων στο ενεργητικό, οι τράπεζες πρέπει να κάνουν περισσότερα, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Κομβικό σημείο εδώ ήταν η σωστή επέκταση, η υλοποίηση και επέκταση του προγράμματος Ηρακλής. Πέμπτη προτεραιότητα, η υλοποίηση διαθεωτικών αλλαγών και η αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας. Είχαμε κάνει τα πέναλτι σε ό,τι αφορά την μη συγκέντρωση συγκεκριμένου ποσοστού ηλεκτρονικών συναλλαγών. Τι ζητούσατε? Φέρετε και τα κίνητρα.
και σήμερα ανακοινώσαμε, ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε και εμείς εξειδικεύσαμε όσο μπορούσαμε σήμερα τα φορολογικά κίνητρα για την περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών. Κίνητρα για την αναμόρφωση του πλαισίου της φορολοταρίας, φορολογικά κίνητρα για συγχωνεύσεις και εξαγορές, ενώ προχωράει κανονικότατα το πρόγραμμα αξιοποίησης δημόσιας περιουσίας. Ειδικά μετά τις τρεις πολύ μεγάλες επιτυχίες που είχε η χώρα, όχι η κυβέρνηση, η χώρα με τις προσφορές στην Εγνατία Οδό, σας αφορά, στην ΔΕΠΑ Υποδομών και στον ΔΕΔΙΕ. Άρα, σε τίτλους, προτεραιότητες είναι η αξιοποίηση των περιφερειακών λιμένων Αλεξανδρούπολης, Καβάλας, Ιγουμενίτσας και Ηρακλείου, η ολοκλήρωση του διαγωνισμού για την παραχώρηση της Μαρίνας Καλαμαριάς, η εκκίνηση των διαδικασιών της αξιοποίησης Μαρίνας Πύλου και Λευκύμης Κέρκυρας, η αξιοποίηση ακινήτων, έχω τον αγαπητό συνάδελφο τον κύριο Μαμουλάκη, του ακινήτου στις Γούρνες, ήταν κάτι το οποίο υπήρχε εκκρεμότητα και από την προηγούμενη κυβέρνηση, και μια σειρά από προτεραιότητες που ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός στην ΔΕΘ. Από δημόσιους χώρους στην πόλη που αποδίδονται στους δημότες, από το Μουσείο του Ολοκαυτώματος, από νέα γήπεδα, ΠΑΟΚ, ΆΡΙ, από σχέδια για την ανάπλαση της ΔΕΘ, την προκήρυξη για την ανακατασκευή του δικαστικού μεγάρου, έργα ΣΔΙΤ για 17 νέες σχολικές μονάδες, το Θέσιν ΤΕΚ, στο οποίο έχει συμμετοχή και συμβολή και το Υπουργείο Οικονομικών δια της ακίνητης περιουσίας, οι μεταποιητικές βιομηχανίες στο Καλοχώρι, το παραλιακό μέτωπο, το ογκολογικό νοσοκομείο στη Θεσσαλονίκη, το παλιό στρατόπεδο Μελά. Άρα, ένα πλέγμα πλήθος πρωτοβουλειών, που ξέρετε, όταν έρχεται κάποιος φορέας, όπως είναι ο κ. Ζορπίδης, και υποστηρίζει ότι ικανοποιήθηκε από αυτά που άκουσε από τον Πρωθυπουργό, τα λόγια είναι περίτα. Έκτη προτεραιότητα, η ορθολογική αξιοποίηση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. Έχουμε το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και έχουμε και το νέο ΕΣΠΑ. Άρα, εδώ δεν θα ήθελα να πω περισσότερα από τη στιγμή που στην παρέα μας έχετε και τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, τον Θοδωρή τον Σκυλακάκη, για να είμαστε συμπληρωματικοί. Και τέλος, έβδομη προτεραιότητα, η ενεργή συμμετοχή της χώρας στην διαμόρφωση του νέου ευρωπαϊκού οικοδομήματος. Έτσι ώστε να έχουμε στόχους, όλες οι χώρες θα έχουν στόχους, θα υπάρχει δημοσιονομική προσαρμογή, πρέπει να υπάρχει δημοσιονομική σταθερότητα, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και ευελιξία για την αντιμετώπιση κρίσεων, προστατεύοντας και ενθαρρύνοντας δημόσιες επενδύσεις, ειδικά σε τομείς προτεραιότητας, όπως είναι η πράσινη και η ψηφιακή μετάβαση, για την οποία θα μας μιλήσει πολύ αναλυτικά ο αγαπητός φίλος Κυριάκος Πιερακάκης. Άρα, φίλες και φίλοι, σας ανέπτυξα διαγώνια. 6 προτεραιότητες, 6 στόχους, 7 πυλώνες υλοποίησης αυτών των 6 στόχων και 25 συγκεκριμένες πολιτικές που ανέπτυξε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Αυτό νομίζω δείχνει σε εσάς, τους επιχειρηματίες που λειτουργείτε με αυτόν τον τρόπο, ότι η κυβέρνηση διαθέτει και υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο, ένα συνεκτικό σχέδιο, το οποίο διαρκώς ξετυλίγει, εμπλουτίζει και ενισχύει. Διαθέτει αξιοπιστία, λειτουργεί με ρεαλισμό, σύνεση, λογισμό και ορθολογισμό, διασφαλίζει στην κοινωνία κάτι που είναι ουσιώδες, ασφάλεια, σταθερότητα και σιγουριά, αυξάνει τον πλούτο της χώρας, τον διανέμει δίκαια και σε τελευταία ανάλυση, αλλά το πιο σημαντικό, η χώρα, η κοινωνία, η πολιτεία, έχουμε μεγαλύτερη αυτοποίθηση. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Και αφού αναφερθήκατε σε όσο σας έλεγε ο πρόεδρός μας στη Θεσσαλονίκη, να σας θυμίσω ότι έλεγε ότι οι επαγγελματίες θέλουν κυρίως δουλειά, μεγαλύτερο κύκλο εργασίας και όχι μόνο οικονομική ενίσχυση. Νομίζω ότι όταν έχετε πλούς οικονομικής μεγέθυνσης 5,9%, αυτό δεν σημαίνει περισσότερες δουλειές. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είσαστε και εσείς και ο Πρωθυπουργός πάντα κοντά ήσασταν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αυτό το οποίο θέλουμε από εσάς να συνεχίσετε με αυτόν τον ρυθμό, ιδίως για τους επαγγελματίες οι οποίοι πλήττονται, όπως η εστίαση και ο τουρισμός, και για σε αυτούς να είστε κοντά. Θα ήταν αμαρτία να λέγαμε, ας είναι και ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ ο κύριος, θα μου αφήσει να πω αυτό που αισθάνομαι. Σήμερα με πήρε το πρωί ο λογιστής μου
Και τι μου είπε? Ότι κοιτάξτε κύριε Ζορπίδη, μπορείτε να πάρετε άλλο ένα 25% από την επιστετέα προκαταβολή, γιατί έχετε μείωση κάτω από 70%. Και αυτό είναι μια ευχαρίστηση αρκετά μεγάλη για μας τους επαγγελματίες. Και σας ευχαριστούμε πολύ. Για να μην ρωτήσω πάλι τον Λαγόντα για τη χρονολογική σας δήλωση, όπου εκεί είμαι απολύτως βέβαιος ότι θα έχουμε πολύ πιο ευχάριστα στοιχεία να συζητήσουμε. Πάλι τον Λαγόντα το είπα έτσι, προφανώς δεν θέλω να πω τα περιουσιακά στοιχεία, αλλά έχω την εικόνα όλων των κοινωνίων ότι φέτος πληρώνει πολύ σημαντικά χαμηλότερους φόρους. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εμείς σας ευχαριστούμε, Υπουργέ. Να καλησπερίσουμε και τους βουλευτές Θεσσαλονίκης Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Δημήτρη Κούβελ.